αστεριά. Πάμε μαζί και έχει ο το κλάμα της Κεσάριανής. Είμαι μιας μάνας δάκρυα απ' το Χαϊδάρι. Χρόνια που δε μας χάιδεψε κανείς. Χρόνια πάμε κόντρα στο βαρδάρι. Πάμε μαζί μικρή καρδιά. Πάμε μαζί μη σε βρει ο κεραυνός. Ξαστεριά. Πάμε μαζί και έχει ο Θεός. Ωραία. Ωραία στίχη επίσης. Και λέει ο Γεραμάνης έτσι όπως ακούμε το τραγούδι μου λέει είναι και μουσικάρα, μουσικάρα όμως. Μουσικάρα είσαι. Εγώ. Ναι. Α, για μένα λέτε. Για ποιον. Γιατί άμα είναι ο Κακουλής, θα τρεπάξει ο Κακουλής, θα πει είναι ευχαριστώ. Σπούδασα μουσική, από εκεί και πέρα, ό,τι μπορώ. Προηγουμένως έλεγε. Να σου πω, Σπύρο, ναι, ναι. Έχει ένα λόγο σε αυτό. Ναι. Είμαι από τους προνομιούχους και τους ευνοημένους. Έζησα τη δημιουργία όλων αυτών των τραγουδιών και της Καταχνιάς, σε στίχους του Βίρβου, δίπλα του. Είμαι, τολμώ να πω, ο πρώτος ακροατής. Έτσι είναι. Εγώ τα άκουγα, γιατί ήμουν ο πρώτος στον οποίο τα εξέθετε ο Χρήστος. Πώς κάνατε παρέα, είσαι παρέα, τότε είχαμε βέβαια. Κάναμε παρέα. Ναι. Η γνωριμιά μας ανάγεται από το 1963 ή 64. Σε διαδηλώσεις, νομίζω. Ακριβώς εκεί είχαμε γνωριστεί. Ναι. Και ωραία. Στη συνέχεια... Μπράβο, ωραία, τι πήσεστε, δεν ξέρω. Και ο Φώτας μαζί. Και στη συνέχεια ήμασταν αυτό που λένε κολλητάρια. Κάθε απόγευμα τον συνόδευα στο Δίο που ήταν βιβλιοθηκάριος. Μετά πηγαίναμε στη Λυρική Σκηνή, όπου ήταν βοηθός σκηνής, οδηγός σκηνής, τέτοιο, ναι. Ναι. Και στη συνέχεια πηγαίναμε στο σπίτι του, αφού προηγουμένως από το Παγκράτη αγοράζαμε από ένα σουβλάκι που το πλήρωνε πάντα ο Χρήστος. Ναι, επειδή είχα πολλά εκείνη την περίοδο εγώ δεν είχα Εσύ είχες τότε, εκείνη την περίοδο είχες. Και μου δίνε και ένα τάλιρο για να γυρίσω μετά με το πειρατικό στον Πειραιά όπου έμενε. Το πράσινο. Τι ήταν το πράσινο. Το πειρατικό έπαιρνε. Και το πειρατικό το παίρνατε δίπλα στα πράσινα, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα μαύρα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια πραγματικά με πολύ συγκίνηση τα ακούω σήμερα, αν και εγώ τα ακούω 40 κοντά χρόνια τώρα, σε καθημερινή βάση θα έλεγα, και αυτό χωρίς υπερβολή. Φοντά. Στην παρέα ήσουν, αφού ήσουν στην Αλτία, στις διαδηλώσεις και σε αυτά, ναι. Εγώ τον Χρήστο τον γνώρισα στο στρατό, δύο χρόνια πριν από αυτή την ιστορία που λέμε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα και που κατά κάποιο τρόπο με γνώρισε μετά με την παρέα το Μάνο το Λοΐζο, τη Μάρο τη Λίμνου. Λοιπόν, και στο Σμήνος, είναι καλοκαίρι του 61 τώρα για να πούμε και τα χρόνια μας. Λέβαια. Αν και εγώ ήμουν εθελοντής, άρα τρία χρόνια μικρότερος από τον. Αυτός βιαζόταν να υπηρετήσει την πατρίδα. Εγώ ήμουν σε άλλο Σμήνος και βλέπαμε ένα Σμήνος το οποίο ερχόταν μετά από τα καψόνια από κάτω. Άψογα αυτό με ένα, μπροστά έναν τύπο ο οποίος τους μάθαινε και τραγουδάγαν. Σμηνίτος, αυτό ήταν άψογο το Σμήνος. Τραγουδούσε εμείς μπουλούκι. Αυτό το Σμήνος, και στο οποίο Σμήνος κάναν όλα τα χατήρια, ας πούμε. Το οποίο ήταν μετά έμαθα, ή τους είχε οργανώσει ο Λεοντής. Ας πούμε και τους έφερνε από κάτω από το γήπεδο που γινόταν αυτά. Μια μέρα λοιπόν κοίταζε αυτός εμένα, εγώ αυτόν, και ακούγαμε από το Μεσολόγιο, ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογίου, Θεοδωράκη. Παράνομα δηλαδή, ή μη παράνομα.
Ναι. Λοιπόν, μου λέει, ακούσει Θεοδωράκι, μου λέει, ναι, σ' αρέσει. Λέω, ναι, βέβαια. Ναι. Λέει, ξέρεις, το ξέρω, λέει, το Θεοδωράκι. Πηγαίνω και κάνουμε τις παρτιτούρες για τον επιτάφιο και τα λοιπά. Μου λέει λοιπόν ο Μίκης, γράφεις τραγούδια. Λέω, ναι, νέος μουσικός, τα 21 χρονών. Αυτό είναι ωραία ιστορία, αυτό είναι πολύ ωραία ιστορία. Λέει, γράφεις τραγούδια. Λέω, γράφω. Λέει, παίξε μου. Με το ένα χέρι ότι μπορούσα, εδώ τώρα δεν παίζω πιάνο, πολύ περισσότερο τότε. Του παίζω λοιπόν, το σπίτι γέμισε με λύπη, το που να χωρέσει το όνειρο κλπ. Και μερικά άλλα που είχα πρωτογράφει, ένα νούσμα του Βρετάκου, θυμάμαι. Και μου λέει, θέλεις να κάνουμε μαζί συναυρίες. Εγώ έμεινα, διότι ο Μίτσης ήταν στην επικαιρότητα με τον μόλις είχε βγει ο επιτάφιος και χάλαγε ο κόσμος. Και το θεώρησα μπέιστη τιμή. Λέω, βεβαίως. Και αρχίζω πια να γράφω εγώ τραγούδια, να σκίζω, να πετά, δεν κρατιόμουν με τίποτα. Ναι. Κάποια στιγμή δίνει το Εθνικό Θέατρο, δίνει μια παραγγελία, φίνησε αν δεν κάνω λάθος, να κάνει ο Μίτσης. Και μου λέει, ξέρεις, αναβάλουμε τις συναυλίες. Λέω, τι αναβάλουμε τώρα. Τι αναβάλουμε, μου λέει, τώρα δεν κάνω. Λέω, εγώ θέλω να κάνω μόνος μου, να με βοηθήσεις, λέω, μόνο που δεν έχω κανέναν, χοροδία θέλω και πού να τα βρω τα λεφτά, να κάνω χοροδία, ορχήστρα δεν έχω, τίποτα δεν είχα, παρά μόνο κάτι κόλλες και έγραφα τα τραγούδια. Και μου λέει, θα σε στείλω εγώ σε ένα σύλλογο που έχει μια χοροδία φιλονικής μουσικής που την είχε δημιουργήσει τότε η αριστερά για να στηρίξει τη μουσική του Μίκη. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και με έστειλε εκεί με πρόεδρο το Ζάκη, το Μπουνάδι και τον Παναγιώτη. Το Καλυβουλάκι, τον Παναγιώτη. Ναι, 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 διάφοροι. Πάω εκεί πέρα σε ένα δωμάτιο, ένα σπάγκος ήταν και ένα πιάνο στη Σόλωνος, ναι. Και βλέπω εκεί διάφορους τύπους καθισμένους, ναι. Χωρίς να ξέρω κανένα. Μου λέει ο Ζάκης ο Κουνάδης, μας πήρε ο Μίκης, θα κάνουμε μια συναυλία μαζί. Λέω, εγώ θα σας την οργανώσω. Επειδή ήμουν, ας πούμε, σπουδαγμένος μουσικός εγώ, μπορούσα να οργανώσω μια ομάδα μουσικών. Μου λέει, θέλεις να τη συναυλία αυτή να είναι κι άλλος. Λέω, ποιος. Μου λέει, να αυτός. Και μου δίνει το Μάνο, το Λοΐζο. Λέω, κάτσε να σου παίξω, λέω, τραγούδια μου, παίξε μου και στα δικά σου, παίζει αυτός ένα, παίζει εγώ, πάμε, φύγαμε μαζί. Αυτή εδώ η συναυλία ήταν πραγματικά ιστορική, γιατί παρουσιάσανε ωραία δουλειά τους, ας πούμε, για πρώτη φορά και οι δύο. Και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο είχαν και τραγούδια του Χρήστου Εναλλάξ και του Μάνου. Κάτω ήταν όλοι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, είπαμε, λέγαμε και ποίηματα. Ήταν τότε της μόδας ο Γευτουσέγκο. Αυτοί ήταν λοιπόν παρόντες επάνω, ο Μάνος Ελευθερίου, όλοι, και βγαίναμε ο καθένας στη διάρκεια του τραγούδιου και λέγαμε ένα ποίημα. Σόπαν. Βέβαια. Yeah, yeah, yeah. Το είχε πρωτοεφαρμόσει ο Μίκης και στις δικές του συναυλίες. Σταματούσε το Πιθηκότσι, το Μακαρίτη τώρα, και έλεγε να ακούσουμε ένα νέο ποιητή, μια νέα ποιήτρια, να μας διαβάσει ένα ποίημα. Το είχε βάλει. Λοιπόν, και εμείς από πίσω. Και τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι μίλησε ο Μίκης, παρουσίασε, ήρθε εκεί, μίλησε, και στο τέλος, λέγοντας ότι υποστηρίζω τη νέα γενιά, το συνθέτω κτλ., για δώρο συμβολικό, μας έδωσε μια πέτρα τεράστια, την οποία του είχαν πετάξει στη Βέρεια. Ή στην Άουσα, δεν ξέρω κτλ. Τη βγάζει. Λοιπόν, το κοινό χειροκρότησε κτλ. Την παίρνει και στο κρατήριο. Και τα λοιπά. Και μετά χάσαμε την πέτρα. Πού είναι η πέτρα, πού είναι η πέτρα, ποιος πήρε την πέτρα. Δεν έχει ξαναβρεθεί, αλλά δεν το έχουμε πει τη Θεοδωράκη. Δεν ξέρω πού αν την πετάξει. Τελικά χάθηκε η πέτρα. Χάθηκε τελικά. Υπάρχει μόνο στη φωτογραφία που την κρατάω. Την έχουμε μαζί. Κώστα, τα έχεις προλάβει. Ναι, ναι, ήμουνα στη συναυλία αυτή. Ήσουν σε αυτή τη συναυλία. Ναι, 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 ήμουνα μέσα. Καταπληκτικό. Γινόντουσαν πολλά ωραία πράγματα εκείνη την εποχή. Μα φίλε, τότε στη δεκαετία του 60 να βγαίνουν τώρα. Κοίταξε, τόλμη, τόλμη. Να βγαίνει ο άλλος να λέει ποίηματα, οι νεαροί, αυτό και τα λοιπά. Βεβαίως, υπήρχε μία όχθηση σε όλες τις τέχνες. Αλλά ήταν, θέλω να πω, για τη μεγαλοψυχία όμως και αυτών των μεγάλων συνθετών, και του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, που δεν ήταν μόνο να προβάλλουν και να δείξουν τη μουσική τους, ψάχνανε νέες δυνάμεις, νέα παιδιά, και τα προβάλλανε. Τι να ακούσουμε τώρα, ποιο είναι το επόμενο? Το Έρημο Πουλί της Σώτιας Τσότου, περίοδος 1970. Για να το ακούσει ο συνθέτης το τραγούδι του, να δούμε τι γίνεται. Thank you.
και ο χρόνος τρέχει. Θα έρθει η στιγμή που τρένο δεν θα έχει. Πρωτοχρονιά και ποιον θα αγκαλιάσεις, τη δασκαλιά με ποιον θα τη γιορτάσεις. Αυτά τα τραγούδια γραφτήκαν εν μέσω Χούντας, σκαστός από το Παρίσι ήρθες εδώ, στα πλαίσια δίθεν μιας διαφημιστικής εκπομπής, κάπως έτσι. Ναι, μια διαφημιστική εκπομπή ήταν η παραγωγή και με βόλεψε πάρα πολύ. Διότι... Όσο πιο καλυμμένα, ας πούμε, γινόταν. Ναι, ναι, μα εδώ μιλάει σαφέστατα για τους εμιγκρέδες, ας το πούμε, της εποχής εκείνης, που όλη η νεολαία, και όχι μόνο, είχε φύγει. Και γίνεται μια έκκληση από την Πίτρια εδώ πέρα να γυρίσουν πίσω. Το άσπρο μου ρόδο, έχεις καιρό να το ακούσεις και αυτό. Και αυτό πρώτη φορά το παίζουμε σήμερα, από τότε. Από τότε. Ναι, δεν το έχω, δημόσια δεν το έχω παίξει ποτέ. Το είχε γίνει σε δίσκο, το τραγούσε η Μαρινέλα, το 1970. Η Βούλα Σαββίδη, για πρώτη εμφάνιση δισκογραφικές. Ναι, ναι, ναι. Και ένα παιδί που σκοτώθηκε, ο Γιώργος Φωτόπουλος. Ναι, ναι. Ναι, ναι, δεν είναι. Χωρίς σχολείο. Το Γεραμάνι χωρίς σχολείο. Από εδώ και πέρα θα ρωτάω. Απλώς ακούω το Γεραμάνι. Ο πάντως ο Γεραμάνης έχει φοβερό θυμητικό, ξέρετε. Πίστευτο είναι. Εμένα θυμάται το πρώτο μου αυτοκίνητο, τι αριθμό πινακίδες είχε. Αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα. Είναι φοβερά γνώστης και θυμητικό. Ατέλειωτο. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Το άσπρο μου εδώ.
Τα πέμε φάνω, ωραίο τραγούδι αυτό. Ε, σπουδαίο, ε. Και πολύ ωραίο στίχο έχει γράψει ο Μιχαλίδης. Ο Βάγγελος ο Κούφας λέει. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο στίχο. Τι ωραία τραγούδια, ρε παιδιά. Πολύ ωραία τραγούδια. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για, τους, για την ορχήστρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πάνω απ' όλα. Ναι, γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Σε ένα χαρτί γράφουμε σημάδια που χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν ακούτε, ούτε εγώ ακούω τίποτα, ούτε εσείς. Ο Φέδωνας ο Λιονουδάκης. Ακορντεόν. Ο Μάνος ο Αβαράκης, φυσαρμόνικα. Συνεργάτης από το 73. Ο Σταύρος ο Αγιαννιώτης με την κιθάρα. Ο Τεό Λαζάρου κοντραμπάσο. Ο Δημήτρης ο Χιονάς, παλαιός συνεργάτης, το κουδούκι. Και ο Γιάννης Συνάνης, συνεργάτης. Ο Θανάσης Κατάρας, φλάουτο. Η Μαριλίζα η Παπαδούρη, βιολοντσέλο. Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, συνθέτης και πιανίστας. Και οι δυο τους μαζί με το δώρο είναι το παράρτημα της Κύπρου στην ορχήστρα τη δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Είναι εκπομπή στην υγειά μας. Έλα ένα στην υγειά μας, παιδιά. Είναι εκπομπή στην υγειά μας και είναι ένα αφιέρωμα στον Χρήστο το Λεοντή. Έναν Έλληνα που έτσι του αρέσει το κρυφτό. Υπάρχουν μερικοί που εξακολουθούν να παίζουν κρυφτό και μεγάλοι, αλλά το παίζουν όχι για να διασκεδάσουν, αλλά για να διατηρήσουν αυτά που έχουν μέσα τους. Λοιπόν, έχω να πω για τον Λεοντή. Θεωρώ ότι είναι ένα ηρωικό άτομο. Ειλικρινά το πιστεύω. Γι' αυτό αποδείχθηκα σε νέος κρυφτής. Επειδή έχω γνωρίσει και άλλους. Γιατί είμαι μεγάλης ηλικίας, έχω γνωρίσει και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες στο θέατρο, οι οποίοι είχαν και αξίες και πιστεύω και τα λοιπά, και που γνώμονα δεν είχαν τι πουλάει και τι φτιάχνουμε, γιατί αυτό θέλει αγορά, ας πούμε. Και θεωρώ ότι κάνανε μεγάλη διαδρομή, θεωρώ ότι θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Χρήστος έχει αντισταθεί ηρωικά σε όλη αυτή τη διαδικασία, το τι πουλάει και το τι θέλει ο κόσμος. Έγραψε μουσική και γράφει μουσική γιατί το νιώθει ανάγκη, γιατί το πιστεύει και πάει κόντρα σε ένα ρεύμα που το θεωρώ πραγματικά είναι πολύ ηρωικό αυτό, αλλά που νομίζω ότι δεν μένει πια και τίποτα άλλο. Εάν αφήσω καθένας ένα χνάρι σε αυτή τη ζωή για κάτι που περνάει και αφήνει κάτι, πιστεύω πραγματικά ότι θα αφήσει κάτι πολύ σημαντικό, ότι έκανε αυτό που πίστευε, ότι έβγαινε από μέσα του, ότι δεν τον καθοδήγησε κάτι που πούλαγε και που πήγε κόντρα και που κοστίζει αυτό πάρα πολύ, αλλά που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Έχω την αίσθηση ότι άνθρωποι με τέτοιες πορείες που λένε «εμένα μου αρέσει αυτό και θα το κάνω και προχωράω να το κάνω» χωρίς να παρεμβαίνουν σκέψεις, είναι το άλοθη για να παίζουν και να ασελγούν κάποιοι ή να παίζουν ελαφρά την καρδία πάνω στο αντικείμενο, αλλά είναι πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, εσείς δηλαδή, υπάρχετε σαν να λέμε ότι ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνει αυτό το παιδί θα γυρίσει πίσω γιατί είναι από καλό σπίτι. Δηλαδή είστε το άλλο θύμα. Η βασική διαφορά είναι ότι αυτά τα τραγούδια, όπως και τραγούδια άλλων σπουδαίων συναδέλφων, έχουν γραφτεί, υπάρχουν, εκπληρώνοντας το βασικό ρόλο του καλλιτέχνη έτσι όπως ορίστηκε από τους αρχαίους προγόνους μας και ειδικότερα δε του μουσικού που πρέπει να λειτουργεί, ο συνθέτης πρέπει να λειτουργεί ως διάμεσο ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο. Προορισμός τους είναι να αγάγουν την ψυχή και όσο θα γεννιούνται άνθρωποι με ψυχή θα αισθάνονται την ανάγκη να ακούν τέτοιου είδους μουσική. Για δε τη μουσική του άλλου είδους απλώς να ντρέπονται εκείνοι που την προωθούν και εκείνοι που την παράγουν. Αυτά. Ένας λόγος που πήγα στο θέατρο ήταν όταν άκουσα τη μουσική σας στο θέατρο στους Δελφούς, όχι στους Δελφούς, στους Φιλίππους, τους Πέρσες σε σκηνοθεσία του Ευαγγελάτου. Πιτσιρίκη και εγώ τότε, καθόμουν και άκουγα και τη θεϊκή μουσική, ειδικά την επίκληση, και θυμάμαι ότι έλεγα, εγώ τώρα θέλω να είμαι εκεί. Δεν θέλω να κάθομαι εδώ στις κερκίδες και να... Θέλω να είμαι εν δράση, όχι μόνο σαν ένας θεατής ή ακροατής
αυτού του μαγικού πράγματος που γίνεται. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιος λόγος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά και είμαι ευχαριστημένη και ευτυχισμένος άνθρωπος, είναι και εκείνο το άκουσμα, το μουσικό. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Στο Γουαδάλκιβι και τα αντιπέρμονε φωτιά απ' το γλυκό κορμί. Γλυκό κορμί της. Τρέξε πέτα και λίγο, φέρτης βενετιάς γλώνει, να κεντήσεις το μαντήρι, τη χαρά της να μου στείλει. Τρέξε πέτα και λίγο, φέρτης βενετιάς γλώνει, να κεντήσεις το μαντήρι, τη χαρά της να μου στείλει. Μια τη βάφη με τα ξωτά η αγάπη μου, μαντήλια μου κεντά, κι όλο φυλάει τη κλωστή και βυσσινιά τη βάφη. Τρέξε πέτα και φέρτης βενετιάς βελώνει, να κεντήσεις το μαντήρι, τη χαρά της να μου στείλει. Τρέξε πέτα και λιγώνει, φέρτης βενετιάς βελώνει, να κεντήσεις το μαντήρι, τη χαρά της να μου στείλει. Από κάτω πλενίτα, πλενίτα μπαμπάκερα. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Στην ανθισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα. Τρέχει το νερό στα βλάκι, με τον ήλιο στην καρδιά του. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά. Αχ, έρωτα. Στην ανθισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Στην ανθισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα. Κι ο
όταν θα, όταν θα έχει αποσώσει όλο το, όλο το σαπούνι Λόλα. Θα έρθουν οι μικροί τωρέρος, οι τωρέρος οι μικροί. Θα έρθουν οι μικροί τωρέρος, οι τωρέρος οι μικροί. Στην αντισμένη την πορτοκαλιά από κάτω, αχ έρωτα, αχ έρωτα. Βάστακτο να σ' αγαπώ. Με πληγώνει η καρδιά και το σοπρέρο μου. Αχ, με πληγώνει η καρδιά και το σοπρέρο μου. Αβάσταχτο, αβάσταχτο, αβάσταχτο να σ' αγαπώ. Έτσι όπως αγαπάω. Αβάσταχτο, αβάσταχτο, αβάσταχτο να σ' αγαπώ. Έτσι όπως αγαπάω. Από μπαμπάκι μαντήλια για να φτιάξει. Κι αυτή τη λύπη από μπαμπάκι μαντήλια για να φτιάξει. Αβάσταχτο, αβάσταχτο, αβάσταχτο να σ' αγαπώ. Έτσι όπως αγαπάω. Αβάσταχτο, αβάσταχτο, αβάσταχτο να σ' αγαπώ. Έτσι όπως αγαπάω. Διονύση, ήμουν πολύ τυχερός για αυτά τα τραγούδια, πάρα πολύ. Σπουδαία, σπουδαία τραγούδια. Και τα έπες και πολύ ωραία. Διονύση, ας πούμε η ομότεχνη που είναι κατά κάποιες δεκαετίες... Όχι κάποιες δεκαετίες, μία. Αγρότερη, ας πούμε, πιο άγρη, πιο άγρη, θα πω και πιο νέοι. Περίπου μία μισή δεκαετία, αλλά ακριβώς θα έλεγα, ακριβώς μία μισή δεκαετία. Εγώ τον Χρήστο δεν τον ήξερα όταν ήμουν μαθητής, γιατί όταν ο Χρήστος ξεκίναγε και καθιερωνόταν... Διάβαζες κι εσύ σαν τον Χρήστο. Όχι, ήμουν στο δημοτικό. Ήμουν, μόλις είχα τελειώσει τα νήπια. Το 61 μόλις είχα τελειώσει τον νήπιο. Λοιπόν, βέβαια δεν τον έμαθα ούτε από το σπίτι μου. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου ακούγανε άλλα είδη μουσικής. Εντάξει. Ερχόμενος όμως στην Αθήνα για σπουδές στις αρχές του 70, είδα ότι όλοι, διαπίστωσα, εκ των υστέρων το διαπιστώνω, ότι όλη αυτή η κίνηση εδώ, όλα αυτά τα πράγματα που γινόταν τότε, ήταν τόσο δυνατά ώστε να φτάσουν σε εμάς ως θρύλος, έστω και αν είχαν περάσει μόνο 10 χρόνια.
τον ξέρανε οι μεγαλύτεροι, οι σπουδαστές, οι φοιτητές. Και λέγανε, δεν έχεις ακούσει, Λεόντι, που να ακούσει ένα επαρχιωτόπουλο, ας πούμε, ένα επαρχιωτόπεδο τώρα στην Καρδίτσα, Λεόντι, τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 64 δίνοντα. Ήταν ένας θρύλος, θα σας πω, το έχω θυμίσει του Χρήστου κάποτε, έλειπε στο εξωτερικό, δεν το όχι το έχω θυμίσει, το έχω πει. Δεν ήταν παρόν στο περιστατικό, μια παρέα φίλων, μια κοπέλα δούλευε και ο συνάδελφος δούλευε σε ένα θέατρο όπου ήταν δίδασκες μουσική, ποιο ήταν στα Εξάρχεια, ποια σχολή του Κατσέλη. Θεοδοσιάδη. Θεοδοσιάδη. Με πήρε λοιπόν μια μέρα μακριά από τους άλλους, γιατί εμείς ήμασταν έτσι της ίδιας αντίληψης και της ίδιας ιδεολογίας, που λέει να σου δείξω το πιάνο του Λεοντή. Και είδα το πιάνο του Λεοντή όπου εδώ λέει έγραψε την Καταχνιά ο Λεοντής. Και έτσι σαν θρύλος ήταν μέσα στο μυαλό ενός εφήβου. Αργότερα παρακολουθώντας το θέατρο, τι όμορφες δουλειές έχει κάνει ο Χρήστος στο θέατρο, από εκεί εγώ τον προσέγγισα και τον αγάπησα. Εκείνο που μας επιτρέπει να βγάλουμε ως συμπέρασμα είναι ότι το επάγγελμα και η προσωπική ζωή πάνε μαζί. Περπατάνε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να είναι ίσκιος του άλλου. Και ο Χρήστος δεν πρόδωσε ποτέ τον ίσκιο του. Και ταυτόχρονα είναι ο ίσκιος του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ως νεότερος τραγουδοφτιάχτης κι εγώ, αλλά και άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική στο θέατρο πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που το λέω και χαίρομαι που το λέω δημόσια. Είναι ένας από τους δασκάλους μου και αυτό είναι όμορφο που είμαι σήμερα εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί και εγώ διδάσκομαι πάρα πολλά από σας. Είτε το αισθάνεστε είτε όχι, γιατί κάθε γενιά έχει να δώσει από τα δικά της πράγματα, από τα δικά της ακούσματα και όποιος έχει αυτιά ακούει. Έτσι. Τα δικά μου αυτιά είναι ανοιχτά ακόμη και θέλω να πω και μία από τις... Ένας, ο βασικότερος λόγος που ήθελα να σας καλέσω εσάς, εκτός από ότι σας αγαπάω, είναι να σας εκφράσω ακριβώς αυτή την ευγνωμοσύνη ενός παλαιότερου που διδάσκεται από τους νεότερους ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται ή δεν δηλώνεται. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσένα και όλους τους νεότερους μουσικούς. Ακούσουμε κάνα τραγούδι τώρα έτσι. Ακούσουμε κάνα τραγούδι. Ποιο, διάλεξε να κάνω εγώ μια παραγγελιά. Να πούμε, δώρος. Ναι, να πούμε. Είσαι έτοιμος. Μιλήσε από πάνω. Από τον Χριστόφορο Κολόμβο, ε. Ναι, ο Χριστόφορος Κολόμβος από τη Ισαβέλη. Αυτά είναι τρία τραγούδια να μας πει. Από την Ισαβέλα Τρεις Καραβέλες και ένας παραμυθάς που ανεβάσαμε στο Γκουν το 1974. Μια μυθική παράσταση, εκπληκτική παράσταση. Ναι, 30 χρονών τραγούδια είναι αυτά που θα ακούσετε. Τα έχει μεταφράσει ο Κωστής Καλλιόρας και τα ερμηνεύει υπέροχα ο Δώρος ο Δημοσθένους. Είναι μία άλλη, ας το πούμε, νότα από την τρέχουσα νοοτροπία περί τραγουδίου. Ο Χριστοφόρος Κολούμπος για να κάτσει στο τιμόνι και τη μάσκα και το χάπι ήξερε να τα χρυσώνει. Με παπαρδέλες πήρε τρεις καραβέλες. Ο αθεόφοβος με παπαρδέλες πήρε τρεις καραβέλες. Αλλά τον πέδεψαν πολύ πριν υπογράψουν το χαρτί. Το Χριστόφορο Κολόμβο τον είπαν μασκαρά. Λόγος αν έκανε για μύτη και για πλάτη, μα του ανοίξανε τις πόρτες μόνο μιας, μόλις το έριξε στην απάτη. Για να κάτσει στο τιμόνι και τη μάσκα και το χάπι ήξερε να τα χρυσώνει. Ο Κολόμβος για να κάτσει στο τιμόνι και τη μάσκα και το χάπι ήξερε να τα χρυσώνει.
Πως πήρε τρεις, πήρε τρεις, πήρε τρεις καραβέλες. Ο αθεόφοβος με παπαρδέλες. Πήρε τρεις, πήρε τρεις, πήρε τρεις καραβέλες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι, έχει να κάνει με αυτό που έλεγε η Φιλαρέτη πριν. Εγώ από την παράσταση, αυτή είναι τη σπουδαία παράσταση, την Ισαβέλα που την είχα δει, θυμάμαι, γιατί δεν έχω και κανένα δυνατό μνημονικό, θυμάμαι μόνο τα τραγούδια. Αλλά τα τραγούδια θυμάμαι και το στίχο. Δηλαδή, τι λοιπόν σημαίνει μουσική και τραγούδια για το θέατρο, εάν πραγματικά ένας άνθρωπος δεν πάει να δώσει κάποια τραγούδια και να πει ποιο είναι το κείμενο, αυτό είναι το κείμενο, βάλτε αυτό και το. Γιατί ο Χρήστος λέει ότι δεν έχει στείλει ποτέ ένα τραγούδι. Πάει μέσα στις πρόβες, ανασένει, κάνει δείχνη και σιγά σιγά του βγαίνουν
Okay. Κάπου διάβασα που είπε κάτι εξαιρετικό. Λέει: έχω γράψει τραγούδι ακόμα και εξαιτίας ενός λάθους ηθοποιού. Έκανε ένας λάθος ένας ηθοποιός και του δώσε μια έμπνευση και κάτι έγραψε. Αλλά ο Δώρος ήταν σπουδαίος. Αλέξη, γεια! Δεν τα πάμε. Είπαμε ένα γεια και έκτοτε παρασυρθήκαμε στις κουβέντες στα τραγούδια. Εντάξει, πήρες λίγο μακριά. Λοιπόν... καταρχάς, πήρες συνέντευξη εσύ από τον Χρήστο, από το Δίφωνο, ε? Με τον Χρήστο Λεοντή γνωρίζομαι ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο από ένα χρόνο, όταν πέρσι για το Δίφωνο, για λογαριασμό του οποίου, δουλεύω, του πήρα μια συνέντευξη. Η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι το καλοκαίρι. Μιλήσαμε, προσπάθησα να αποτυπώσω σε αυτή τη συνέντευξη τα αισθήματα που τρέφω γι' αυτόν. Μπορώ να τα πω και δημόσια, ότι τα έχω πει και ιδιωτικά. Αυτά που λέει για τους νέους συναδέλφους του, όταν περνάει κανείς στα 40 σαν και εμένα, θεωρείται ακόμα νέος. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών για την Ελλάδα. Ξέρω ότι δεν τα εννοεί. Λίγο καιρό αργότερα, τον Οκτώβριο, σε μια συνομιλία που κάναμε και που οργάνωσε ο Θανάσης Λιβός και τον περιοδικό Μετρονόμος, από το πουθενά εμφανίστηκε και μας προλόγησε ο κύριος Λεοντής. Ήταν το τιμητικό πράγμα που μου έχει τύχει στη ζωή μου. Θέλω να το καταθέσω. Ξέρει πως τον αγαπώ, ξέρει πως τον εκτιμώ. Σαν μουσικός έχω μείνει έκπληκτος. Μην μου βάζετε και λέω τέτοια. Ευχαριστώ. Τέσσερις λεβέντες. Τέσσερις λεβέντες έρχονται από πέρα. Και το ξέρει κανείς να το τραγουδήσει. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης το ξέρει. Νομίζω. Πού είναι αυτό? Πάλι και αυτό είναι από το κύκλο του... Τέσσερις λεβέντες έρχονται από πέρα. 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 Χάι, 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 χάι. Χρυσινοί λεβέντες και φτάσαν στη στράτα. Χρυσινοί λεβέντες και φτάσαν στη στράτα. Χρυσινοί λεβέντες σκέφτασαν στη στράτα. Χρυσινοί λεβέντες σκέφτασαν στη στράτα. Χάι, χάι, χάι. Δυο είναι οι λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν. Δυο είναι οι λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν. Λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν. Δυο είναι οι λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν. Άι, άι. Ένας ο λεβέντης κι ο αγέρας ένας. 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 Άι. Στις μύτιες του δρόμου δεν περνάει κανένας. 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 Κανένα. Κανένα. Φυσαρμόνικα και στα λοιπά πνευστά ο Μάνος Βαράκης, ο οποίος πραγματικά δίνει το κάτι άλλο στην ορχήστρα.
φορά και έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσα κάτι φουτκαράδες, τυραγιάδες. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δεκάτιο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Από κοινού πήγαν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήτανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, παιδιά. Τάσε ο Μιώτης, τελείωσε. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Γεραμάνης είπε ότι αυτό το τραγούδι είναι καθαρά επικολυρικό. Ακριβώς. Να σου πω. Αυτή είναι η προσωπογραφία του Λεωτήματος. Μια ιστορία που να αλλάζει ποτέ. Ναι. Ακριβώς γύρω-γύρω από το ίδιο δέντρο. Κάνουμε γύρους-γύρους, ε. Παίζουμε κλέφτες και αστυνόμοι γύρω-γύρω. Εκεί στο κέντρο είμαστε κανονικά. Δεν έχουν αλλάξει οι ίδιοι. Πόσο σημερινό είναι, ανατριχιαστικά σημερινό. Και ο Μίτσος Ευθυμιάδης όμως. Σπουδαίος, ε. Εκλεκτός φίλος, σπουδαίο παιδί, συναισθηματικός. Υπέροχος άνθρωπος. Α, καλά εκεί που είναι. Να σου πω, μια και πήρες τον λόγο. Δεν πήραμε τον έδωσες. Ναι. Αυτό εννοώ, αδράτουμε τις ευκαιρίες λοιπόν. Να πούμε ένα πράγμα που δεν το ξέρει μόλις ο κόσμος. Εντάξει, όσοι ακούνε την εκπομπή σου που εγώ είμαι φανατικός, το ξέρουν. Τι σχέση έχει με την Αθηνική Κυριακή Ολλανδής? Είναι πασίγνωστο. Το ξέρουν και οι Πέτρες, ότι η επιτυχία... Όχι και οι Πέτρες τώρα, γιατί κάτσε, θα σου πω μερικούς που δεν το ξέρουν. Με προκαλείς τώρα. Εντάξει. Βεβαίως, το είπα βίντεο σε μια εκπομπή της ΕΡΤ αυτό και βρέθηκαν άνθρωποι και πήγαν να το διαψεύσουν. Ότι έχει γράψει? Όχι, ότι δεν έχει γράψει ο Λεωτής τη μουσική και ο κύριος Γεραμάνης έχει άδικο ή έχει άγνοια. Ενώ έχει βγει ο κύριος Χρήστος Λεωτής στην εκπομπή «Δρόμοι» του Άρη Σκιαδόπουλου, έχει κάνει ανάλυση γι' αυτό, έχει βγει στις δικές μου εκπομπές, της Ερασπόρ το έχει πει, αλλά είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, που μοιάζει έτσι, έχει καθαρά βυζαντινό χρώμα, αλλά έχει και αυτό τον επικολυρικό χαρακτήρα, αν το θέλουμε έτσι. Συγκινεί όταν το ακούς, σε συναρπάζει. Γι' αυτό λοιπόν και γίνεται η διαφήμιση της Αθλητικής Κυριακής τόσες φορές. Είναι η μουσική που σε τραβάει στην αρχή. Και πόσα χρόνια είμαστε, μωρά και γεράσα. Βεβαίως, είναι 33 χρόνια. Ήμουν αλλιώς και γεράσα και αυτό μήνυμα. Και έχει ο Χρήστος την πρωταρχική ηχογράφηση. Στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική το παίξαμε. Πώς είναι ο Δεσποτίδης στην αρχή ο μουσικός. Πώς ακούγεται η έναρξη της μουσικής. Όλα αυτά, η ορχήστρα. Τι να πούμε τώρα, ποιο να πούμε. Η Μαρία να πει. Η Σουδατού. Ξενιτεμένο μου πουλί. Ένα υπέροχο τραγούδι που όλος ο κόσμος νομίζει ότι είναι δημοτικό. Παιδιά, σε αυτό αν έχει αδικηθεί ο Λεωτής, δηλαδή έχει αδικηθεί κατάφορα. Πόσος κόσμος νομίζει ότι είναι δημοτικό τραγούδι. Ναι. Δημοτική είναι στίχη, ναι. Δεν έχω αδικηθεί, διότι... Σε πόσες γλώσσες είναι, Χρήστο, για πες. Είναι μια παραγωγή που έκανε ο Φίλιπ Γκλάς με κάτι Βραζιλιάνους. Thank you.
θα ξαναπούσε. Ξένοι σου πλένουν τα σκούτια, ξένοι στα σαπουνίζουν. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε, κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, και σύρε στη πατρίδα σου σε καρτερή φαμελιά. Πάμε πολύ ωραία, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Το Βαγγέλη του Κούφα είναι το επόμενο. Ναι, το... Θα το πει η Μαρία Σουντάτου, αλλά ποιο τρόπο πρώτο τραγούδισε. Το τραγούδισε, είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Βούλας Σαββίδη. Παρθενική της. Παρθενική της, ναι. Καρδιές ματώνουν. Καρδιές ματώνουν. Στα χέρια πάρε το ποτήρι σου, για το χατήρι σου άντρες μαλώνουν. Στα χέρια πάρε το ποτήρι σου, για το χατήρι σου καρδιές ματώνουν. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, των δύο επομένων τραγουδιών που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, τα οποία είναι ανέκδοτα, ο ηθικός αυτουργός
όσον αφορά στους στίχους, είναι παρόν, ε? Είναι παρόν. Είναι ο Δημήτρης ο Λέντζος, που κάθεται στη γωνία, εδώ στη γωνία, με τα γυαλάκια. Είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος και εξαιρετικός ποιητής. Έχω την εντύπωση ότι ένα κάτι καινούριο στο τραγούδι δημιουργείται από τον Δημήτρη. Είναι δύο τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Ελπίζω κάποια στιγμή θα μπορούμε να τα ηχογραφήσουμε κιόλας, να τα ακούσει ο κόσμος. Πάνω στη φωτιά βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιτιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μη με δεις. Τη στέρνη κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σου διγεννείς. Κι οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αλλούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σου διεννείς. Είναι τα τραγούδια μας οι φέστια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, ήταν αστήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις που λέγες να σου τεράστιο τραγούδι, παιδιά, εκπληκτικό τραγούδι. Τρομερό τραγούδι. Πέραν τη εξαιρετική ποιότητα που έχει, αυτό ανοίγει στην κατηγορία των τραγουδιών που αρκεί να ακουστούν δύο με τρεις φορές. Ναι, παιδιά, τελείωσε. Για να καθιερωθούν. Και η στίχη εκπληκτική του Δημήτρη, μουσική. Χρήστο, εξαιρετικό σχόλιο. Εξαιρετικό τραγούδι. Το τραγούδι του μέλλον. Πού, πω, υπέροχο τραγούδι. Εγώ. Εξαιρετικό. Και το λέει εκπληκτικά. Καλό μου το πάνω στο λέει, ναι. Δεν είσαι μόνο κούκλο, έχει και ωραία φωνή. Δεν είναι η ομορφιά. Η ομορφιά, τυχαίνει και αρέσει μου. Δίχως φώτα και σημαία, ελπίδες ξεφορτώνουνε στα στό. Τα χρόνια μας γυρνούν στην προκυμαία, σκουριά
τα έρημα τα νόμια. Το χιόνι βγάζω το όνειρο, φοβάμαι μην κρυώσει. Να του κολλήσω δυο φτερά για να πετάξει στα ψηλά. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι μην κρυώσει. Πού να το κλείσω το όνειρο στη φυλακή σαν κλέφτη. Μ' αυτό θέλει δυο ανήμερο, λίγα το κρύο σίδερο. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει σαν το δραπέ. Αρκές αγάπες ξενυχτάνε και καίνε τα φυλάδια στα μάτια. Τα λόγια σου σαν τον καιρό πονάνε. Απόψε δε με πιάνε. Βγάζω το όνειρο, φοβάμαι μην κρυώσει. Να του κολλήσω δυο φτερά για να πετάξει στα ψηλά. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι μην κρυώσει. Πώς να το κλείσω το όνειρο στη φυλακή σαν κλέφτη. Το πετύχαμε κι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εξαιρετική στίχη, μια και εσένα σε ξέρουμε και σε έχουμε. Μας συστήχει με τον καλύτερο τρόπο ο κύριος Λέντζος. Εξαιρετική στίχη, πραγματικά. Εξαιρετική. Και το παιδί δεν τα είπε άσχημα. Θα τα καταφέρει. Να το κρατήσει και να το χρησιμοποιήσει και σε αυτό που θα κάνει στο Ηρώδιο το καλοκαίρι. Θα κάνει κάτι. Μίλησε μα λίγο γι' αυτό. Βέβαια. Γερμανία, τα ξέρει αυτά. Μπορεί να μην τα ξέρει. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να το πει και να το πει. Όχι, όχι. Έχω τη μεγάλη χαρά και την τύχη. Όλα τα παιδιά που βλέπεις εδώ, τα παιδιά τέλος πάντων, όσοι είναι παιδιά, εκουγόνιζε. Τι είναι εσύ, Χρήστο, το χαλάς τώρα. Μας πληγώνεις. Τι είμαστε δηλαδή. Όλοι θα είμαστε το καλοκαίρι στις 11 Αυγούστου στο Ηρώδιο για να κάνουμε μία παράσταση που βασίζεται σε εργασίες που έχω κάνει το πρώτο μέρος πάνω στον Αριστοφάνη. Όπου εκεί θα συμμετέχουν και πολλοί άλλοι εκτός από τους παρόντες. Συμμετέχεις και εσύ αν θέλεις. Γιατί θα είσαι ένας καταπληκτικός παρουσιαστής και ηθοποιός και οικοδεσπότης και όλα τα σχετικά. Θα είναι επίσης ο Κώστας Ορίγος με την Οκτάνα, το χωροθέατρο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, και ελπίζω ότι μάλλον επιθυμώ να κάνω και φιλοδοξώ να κάνω την ωραιότερη παράσταση του καλοκαιριού, τη μουσική παράσταση εννοώ, γιατί το πρώτο μέρος θα είναι αυτό, το δεύτερο μέρος θα είναι πάλι από τους φίλους, θα είναι πάλι τραγούδια από το θέατρο και έτσι κι αλλιώς, που δείχνει μια ευρύτατη γκάμα μουσικής και τραγουδιών. Επειδή τυχαίνει να εμπλέκομαι σε αυτό το ζήτημα και έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής πώς πάει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, ναι. Νομίζω ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό πραγματικά. Φιλοδοξία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το θησαυρό που έχει κάνει ο Λεοντής
στο Ελληνικό Θέατρο και ιδιαίτερα στο Αριστοφάνη που είχα και τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνεργαστώ το περασμένο καλοκαίρι. Και έφτασε η μουσική, η περίφημη αυτή η μουσική στη Λυσιστράτη από την Επίδαυρο σε όλη την Ελλάδα και στην Αμερική που χάλασε ο κόσμος. Έτσι, αλήθεια, πήγατε καλά στην Αμερική. Χάλασε ο κόσμος, αλλά και με τη μουσική του Χρήστου που στο τέλος πια χειροκροτούσε στο ρυθμό της μουσικής. Ήταν κάτι μεγαλειώδες. Αυτό λοιπόν θα συμβεί στις γεύση από τον Αριστοφάνη και από τα άλλα, και από τα άλλα έργα του στην Λονδίνη, σε μια πολύ ωραία παράσταση πράγματα έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί, γιατί και ο Ρίγος θα κάνει, συμμετέχει με πολύ ωραία τρόπο σε αυτή τη δουλειά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε. Ο Γιώργης Γιατρομανουλάκης θα γράψει κάποια κείμενα. Βέβαια, ο Γιώργης. Έχουμε ένα επιτελείο από καταπληκτικούς συντελεστές. 11 Αυγούστου, σας περιμένω όλους στο Ηρώδιο. Την υγεία μας, ρε παιδιά. Τώρα από 13.990 και μέχρι 72 άτοκες δόσεις. Νίτρο. Με δώρο συλλεκτικά νίτρο βραχιολάκια σε 8 χρώματα και 4 συνδυασμούς. Έλενα Παπαρίζου. Αυτή είναι η νέα σούπερστάρ της Ευρώπης. Η Ελληνίδα Ντίβα. Γεια, έχουμε επισκέψεις. Επισκέψεις. Νότι, μην χτυπάς έτσι. Την πόρτα χτυπάνε. Επισκέψεις έχουμε. Έσπασε τα χέρια, στα χέρια στο παλαμάκι. Επισκέψεις. Περάστε. Έχουμε να κάνουμε με τη μεικτή χοροδία του Δήμου Κηφισιάς. Καλώς τα παιδιά. Για πες μας δύο κουβέντες. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά εδώ πέρα είναι η περίφημη χοροδία νέων του Δήμου Κηφισιάς. Νέων λεγόταν, τώρα λέγεται απλώς Κηφισιάς, επειδή υποτίθεται ότι μεγαλώνει, τα χρόνια περνάνε, αλλά από ό,τι βλέπετε εξακολουθούν να είναι πιο νέοι από μένα, ας πούμε. Ναι. Είναι, νομίζω, μία από τις, για να μην πω, η καλύτερη μειχτή χοροδία που υπάρχει στην Ελλάδα, νέων. Θα ακούσουμε λοιπόν μερικά τραγούδια με την χοροδία, με τη μεικτή χοροδία του Δήμου Κηφισιάς, μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο, αργότερα με τον Λάκη το Χαλκιά και με τον Δώρο. Αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα, ο Ξύλινος Σταυρός. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολόπουλος, ποιος έπαιζε μπουζούκι στην ηχογράφηση. Σε αυτό το κύκλο τραγουδιών πήρα το βάφτισμα του μουσικού δεξιοτέχνη του μπουζουκιού στο στούντιο, μαζί με τον Χρήστο. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό. Πήρα πραγματικά κάποιες αρχές από αυτού του είδους τα τραγούδια που είναι διαχρονικά και ποιοτικά και του έχω ευγνωμοσύνη πραγματικά και όχι μόνο γι' αυτό, και για το ήθος του και για την ταπεινότητά του και για τη σοφία που πολλές φορές στη συζήτηση μας λέει κάποια πράγματα που πραγματικά έχουν ένα διαφορετικό περιεχόμενο από ό,τι του καθενός μας. Πάμε για τον Ξύλινο Σταυρό, μαέστρο. Σταυρός, μακρός,
Στίχη του Κώστα του Βίρβου, Βέβαια. Όπως και από την Καταχνιά και το επόμενο, το ομώνυμο, το, η Καταχνιά, όπου έχει να κάνει με το τρίπτυχο... Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση. Είναι η πρώτη μου εργασία το 1964. Η πρώτη παρουσία μου στον κόσμο. Και αυτό με σημάδεψε, αν θέλετε, και σαν πορεία ενός μουσικού, μια ξεκαθάρισα τον δρόμο, τον ιδεολογικό, δεν εννοώ επειδή, αλλά το δρόμο μου πάνω στο λαϊκό τραγούδι. Μάλιστα. Καταχνιά, πάλι στίχους Κώστα Βίρβου, με το Λάκη το Χαλκιά. Καταχνιά, εγώ ήθελα να πω ότι αισθάνομαι φοβερά υπερήφανος, γιατί συνεργάζομαι με τον Χρήστο Λεωδή, έναν καταρχήν εκτός από καλλιτέχνη όπως είπαν όλοι, είναι ένας άνθρωπος γήινος, φοβερά γήινος. Και αυτό που θέλω να εκμυστηρευτώ για πρώτη φορά είναι ότι το 67 που έφυγα για την Αμερική, κάναμε διάφορα αφιερώματα εκεί πέρα. Ήμουν σε ένα μέρος στην Καλιφόρνια εκεί που δούλευα και κάναμε αφιερώματα κάθε βράδυ έτσι για τους μεγάλους. Είχαμε μαζευτεί μια παρέα αντιστασιακών εκεί πέρα να πούμε και το πρώτο τραγούδι που ήταν από όλα αυτά που λέγαμε εκεί ήταν το «Δεν θέλω να μου δώσει τα μάτια», το πρώτο τραγούδι. Και σας διώξανε μετά. Εμπειρίες. Πάμε, μαέστρο.
Πάμε. Πάμε. Ήρθε η ώρα που σε λίγο με καλή θα σας χαιρετήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη βραδιά που ζήσαμε με τον Χρήστο του Λεοντή, που ταξιδέψαμε πίσω, αλλά που του Χρήστου δεν του αρέσει το πίσω, που αυτά τα πράγματα είδαμε και τώρα, αφού τα ζήσαμε και τα τραγουδήσαμε και τα χαρήκαμε, πόσο μας αφορούν και τώρα και θα μας αφορούν. Ήρθε η ώρα για το καπνισμένο τσουκάλι, λοιπόν, για τον Γιάννη Ρίτσο και για το κενά αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά. Μάθαμε. Ποιο εγώ. Αδελφέ. Α, μάθαμε αδελφέ μου, ναι, είμαστε ακόμα. Πάμε. Yeah.
πώς θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα αυτή η εκπομπή. Πάμε μόνο έτσι. Εμείς σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη μας στο ελληνικό τραγούδι, στο εύρος του ελληνικού τραγουδιού που το έχουμε χαρεί, που έχουμε γλεντήσει, που το έχουμε τραγουδήσει. Και συνήθως αισθανόμαστε καλά. Είναι μερικές εκπομπές που δεν αισθανόμαστε καλά, απλώς αισθανόμαστε και περήφανοι. Μία τέτοια βραδιά είναι και απόψινη. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλες, ευχόμαστε. Να είμαστε καλά και να είστε κι εσείς καλά. Στην υγεία σας, κύριε Λεωδί. Στην υγεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που με τιμήσατε.